του συγγραφείς μας. Κάτσε να κάνω. πες καλησπέρα και να κάνω εγώ τη... Καλησπέρα. Να πάμε αριστερά λοιπόν. Το 1981 έχω πάει στο θέατρο της... ποιο είναι το θέατρο που είναι η Μπέτη Αρβανίτη? Α, ναι, Κυκλάδων. Κυκλάδων. Κεφαλινίας. Όπου κάνει κάποιες βραδιές λογοτεχνίας ο Γιώργος Ιωάννου. Και έχω πάει να γνωρίσω τον Γιώργο τον Ιωάννου, γιατί του ήταν και τον βολβάδιζα με διηγήματα, με ποίηματα κλπ. Το γνωρίζω. Μου λέει σήμερα, μου λέει, αυτός κάθε Δευτέρα καλούσε ένα συγγραφέα από την, την περιφέρεια. Εκείνη λοιπόν τη μέρα είχε καλέσει τον Παυλίδη, τον Χρήστο Παυλίδη. Όχι. Που έχει γράψει το Καραβάν Σεράι. Που έχει γίνει και ταινία του Ψαρά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και είναι τον Παυλίδη, ο Ιωάννου, εγώ και ο Παυλίδης. Και η γυναίκα του Παυλίδη, κανένας άλλος. Περιμένουμε, περιμένουμε, δεν έρχεται κανείς. Μετά από 2-3 λεπτά έρχονται ένα ζευγάρι, καθόμαστε, αρχίζει η κουβέντα και λέει ο Παυλίδης. Είμαι βαθιά συγκινημένος που βρίσκομαι στην Αθήνα. Εσείς οι τρεις λέει που είστε, πώς λέγεστε, λένε Νίκος, λένε αυτοί τα ονόματά τους. Δεν σας ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, είσαστε το αλάτι της γης. Είσαστε λέει μόνο για μένα, δεν περίμενα θα έρθείτε στην Αθήνα αυτή. Τελειώνει. Τελεία εδώ. Πώς πάει εδώ στο ποδάρτη, μετά από 25 χρόνια, πέφτω σε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη πάνω στο Παυλίδη. Και του λέω, κύριε Παυλίδη, του λέω, είμαι ο Νίκος Αδαβέτας που ήμουν στην Αθήνα. Ποια Αθήνα μου λέει. Το 81 λέω που είμαστε τρία άτομα. Ούτε που σε θυμάμαι, παιδί μου, γιατί. Αυτό λοιπόν το λέω. Για να μην πω σήμερα τι ωραία που είμαστε εδώ, σας αγαπάω. Δεν σας ξεχάσω. Λοιπόν. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να πω ποιος είναι ο Νίκος Δαβέτας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και εμφανίστηκε στα γράμματα το 1981. Από το περιοδικό Διαγώνιος της Θεσσαλονίκης και μέχρι σήμερα έχει εκδώσει 12 βιβλία, 6 ποιητικά, μία συλλογή διηγημάτων και 5 μυθιστορήματα. Βρήκα και ένα που λέει νουβέλα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα μας τα πεις. Το βάζω σαν μυθιστόρημα. Ναι. Η συλλογή του «Το κίτρινο σκοτάδι» του Van Gogh, Κέβρος 1995, μεταφράστηκε στα αγγλικά και στα ισπανικά. Το 2003 κυκλοφόρησε στη Βρετανία μια επιλογή ποιημάτων του σε μετάφραση Tom... Ναι, ναι, για να μην το πω λάθος, έτσι. Ποίηματα και πεζά του μεταφράστηκαν στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Το 2010 τιμήθηκε για το βιβλίο του «Η Εβραία Νύφη» με το βραβείο μυθιστορήματος του Ιδρύματος Κώστα και Ελένη Σουράνη της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει συνεργαστεί με διάφορα περιοδικά, Partisan Review, Agenda κλπ. Και οι βιβλιοκριτικές του από το περιοδικό «Το Τέταρτο» υπάρχουν επίσης και τις εφημερίδες «Τύπος της Κυριακής», «Το Βήμα» και νομίζω και στην Καθημερινή, ναι, το οποίο δεν το γράφει εδώ. Και αυτά συμπεριλαμβάνονται στον τόμο «Η Λογοτεχνία Υποκρίση». Και από το 1992, πολύ παλιά δηλαδή, είναι μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Να πω μερικούς τίτλους έτσι ενδεικτικά, εκτός από το «Οστικό Κύμα» και την «Εβραία Νύφη», ο ζωγράφος του Μπελογιάννη, από το «Μετέχνιο», πιο πίσω ο «Λευκή Πετσέτα» στο «Ρινγκ», το «Θύραμα», ιστορίες μιας ανάσας από τον Κέδρο, ορισμένα ποιητικά, ποιητικές συνομιλίες περί τυφλότητας, α, αυτά είναι συλλογικά έργα, ναι, ποιητικές συνομιλίες περί τυφλότητας και άλλων δεινών. Δεν τα λέω όλα τώρα, ίσως ναι, ναι, αυτά είναι και τα έχεις τη βιβλία να τις βάσεις, όποιος θέλει. Ναι, από εκεί άλλωστε έχω πάρει εγώ αυτά τα στοιχεία. Το τελευταίο βιβλίο του, το «Οστικό Κύμα», το μυθιστόρημα «Οστικό Κύμα», κυκλοφόρησε πέρσι. Είναι βιβλίο του 2016. Θα διαβάσω το μότο, το ένα από τα δύο μότο τώρα, της Κάρεν Μπλίτσεν, έχει προταχθεί στο βιβλίο, «Όλες οι θλίψεις υποφέρονται αν τις βάλεις σε μια ιστορία». Αυτό εμένα μου θύμισε εκείνο το αριστοτελικό, ότι μια τραγική ιστορία, αν τη μεταφέρουμε στο θέατρο, προσφέρει αισθητική απόλαυση, προσφέρει συγκίνηση, ικανοποίηση, μολονότι λέει πράγματα τραγικά, πράγματα που αν σου συμβούν στη ζωή, δεν θες ούτε να το σκέφτεσαι ότι μπορεί να σου συμβούν. Μεταμορφώνονται όμως σε τέχνη. Δεν λέω ακριβώς τα λόγια του Αριστοτέλη, τα λέω όπως τα θυμάμαι και βέβαια για να μπορέσεις να αντλήσεις αισθητική απόλαυση από κάτι τραγικό, χρειάζεται ο συγγραφέας να έχει αυτό το στόχο. Να προσπαθήσει να το δουλέψει έτσι ώστε να σου προκαλέσει
κάτι ωραίο μέσα σου τη στιγμή που το ίδιο πράγμα στη ζωή σου φέρνει μόνο πόνο. Το σκεφτόμουν συνέχεια διαβάζοντας το βιβλίο του Νίκου Δαβέτα και θα έχουμε, πιστεύω, την ευκαιρία στην κουβέντα να δούμε αρκετές πλευρές. Θες να μας πεις δύο λόγια για την υπόθεση? Έτσι για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε ή μπορούμε να διαβάσουμε λίγο... Το βιβλίο αναφέρεται σε μια γυναίκα η οποία χάνει το γιο της σε μια τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο. Την έχω μάλιστα τοποθετήσει στο μετρό του Λονδίνου και είναι λίγο και προθετικό γιατί έχει γίνει και πρόσφατα σχετικά μια παρόμοια έκρηξη. Σε αυτή την έκρηξη έχει, αναφέρω κάπου, 49 θύματα. Μεταξύ αυτών είναι και ο γιος της, ο οποίος σπουδάζει στη Βρετανική πρωτεύουσα. Και το βιβλίο ξεκινάει από τη στιγμή της έκρηξης. Πληροφορείται η μητέρα στην Αθήνα το θάνατο του γιου. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούμε τη μητέρα με πολλά flashbacks στη ζωή της, σκέφτεται τη ζωή, την κοινή ζωή με το γιο της. Και πηγαίνει. Αυτό, ναι. Αλλά να πω κάτι, μια που ανέφερε στον Αριστοτέλη, θέλω να πω το εξής. Εγώ με τις λογοτεχνίες, πιστεύω δηλαδή στη λογοτεχνία, η οποία το θέμα δεν υπάρχει. Ακόμα και το λέω, γιατί και ο Αριστοτέλης το λέει για την Οδύσσεια. Μεν λέει ο Οδύσσεια ο μύθο βραχύσει εστί, δηλαδή είναι μικρό. Δεν πιστεύω στο θέμα τη λογοτεχνία. Πιστεύω περισσότερο στο πώ αποτυπώνεται. Η αποτυχία του καλλιτέχνη ποτέ δεν είναι στο θέμα. Η αποτυχία του καλλιτέχνη του συγγραφέα είναι στην εκτέλεση πάντα. Στο χειρισμό. Ναι. Κανένα καλλιτέχνη δεν έχει αποτύχει στο θέμα. Μια που έθιξε το ζήτημα του θέματο, εγώ διαβάζοντα κριτικέ για το βιβλίο και όσα έχουν επισημανθεί. Είδα, ας πούμε, να λένε ότι το θέμα είναι η τρομοκρατία, ή εν πάση περιπτώσει έχει να κάνει με πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Είδα όμως και άλλες, με τις οποίες συμφωνώ περισσότερο. Προσωπική μου, φυσικά, καθαρά εκτίμηση, ότι το θέμα εντός εισαγωγικών η λέξη έχει να... είναι το πένθος και η διαχείρισή του. Και δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε πένθος. Μιλάμε για το πένθος μιας μάνας που έχασε το 19χρονο παιδί της. Εσύ ο ίδιος αφιερώνεις το βιβλίο στο γιο σου και όταν το είδα αυτό στην αρχή μου χτύπησε. Επίσης ήταν κάτι που δεν ξέχασα διαβάζοντας το βιβλίο. Και είχες πει στη Βένα Γεωργακοπούλου σε μια συνέντευξη, διαβάζω έτσι επιλέξει, η πρώτη σκέψη... Ναι, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Η πρώτη σκέψη από την οποία ξεκίνησε το βιβλίο ήταν αυτή της απώλειας, είπε ο Νίκος Δαβέτας. Τι θα ένιωθα αν έχανα ξαφνικά το παιδί μου? Κάποιος, λες, που διάβασε το στικοκύμα μου είπε ότι βρήκε κρυμμένη μέσα του αυτή την προσωπική μου αγωνία. Και έλεγες, ας πούμε, το σκεφτόσουνα τη στιγμή που συνόδευες το παιδί σου σε παιδικές χαρές κλπ. Συμφωνείς με αυτή την προσέγγιση, δηλαδή έχεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό, κάποιο σχόλιο? Κάποιο σχόλιο. Τα βιβλία ευτυχώς έχουν μια άλλη ζωή διαφορετική από αυτή που εμείς πολλές φορές ως πρόθεση έχουμε. Γι' αυτό έχουν σχηματιστεί από τις κριτικές αλλά και από τον κόσμο που ακούω, ξαναγνώστες, έχουν σχηματιστεί δύο ομάδες. Μία ομάδα που λέει ότι, ότι είναι η απώλεια, η αγωνία για το παιδί και μία άλλη ομάδα η οποία λέει ότι το πρόταγμα του βιβλίου είναι περισσότερο η τρομοκρατία. Γιατί το παιδί αυτό σκοτώνεται από μια τρομοκρατική οργάνωση ισλαμιστική και έχει κάποια σχέση με αυτή και ο ίδιος και το ίδιο το θύμα. Μεταξύ αυτών των δύο, εγώ είμαι κάπου στη μέση. Μπορώ όμως να δεχτώ δηλαδή, και τις δύο αναγνώσεις. Και οι δύο αναγνώσεις δεν είναι λάθος. Δηλαδή, ένα βιβλίο, αν έχει μια τέτοια αφισημία ή πολυσημία, είναι θετικό. Δηλαδή, καταγράφεται από μέρος θετικό. Τώρα, προφανώς, η πρόθεσή μου δεν ήταν να μιλήσω για την Ισλαμική τρομοκρατία. Γιατί είναι, θα το έκανα εν θερμό. Είναι ένα γεγονός που ακόμα δεν το ξέρουμε, τώρα εξελίσσεται και δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω εγώ μια δημοσιογραφική κάλυψη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να πάρω 150 δημοσιεύματα για τη Ισλαμική τρομοκρατία και να φτιάξω ένα puzzle. Αλλά αυτό δεν ήταν στις προθέσεις μου και ούτε είναι ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό να καταγράψω δηλαδή με πραγματικό τρόπο. Είμαι εναντίον και το λέγαμε τις προάλλες για αυτούς που γράφουν τώρα για την κρίση. Πιστεύω δηλαδή ότι τα πραγματικά βιβλία για την κρίση θα γραφτούν σε 30 χρόνια. Όπως εμείς η γενιά μας, τώρα γράφει πολλές φορές για την ιστορία από τον εμφύλιο, από τη δικτατορία ή από την κατοχή. Γιατί υπάρχει η απαραίτητη απόσταση. Μπορείς να γράφει.